Θα πάμε στα Θοδωρού, θα πάμε στο πανέμορφο νησάκι εκεί στα Χανιά, καθώς σήμερα είχαμε και τον εορτασμό εκεί στο γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Πατεράκη, η οποία θα μας κάνει κατά κάποιο τρόπο και ποδαρικό στη σημερινή εκπομπή, η οποία είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας στα Θοδωρού. Κυρία Πατεράκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Ακούτε? Βέβαια, σας ακούμε, να σας ευχαριστήσω. Είπαμε ότι μας κάνετε ποδαρικό σήμερα με μια όμορφη εικόνα, βέβαια. Τι ωραία, βλέπετε, βλέπετε το χωριό μας εδώ στα Χανιά. Βέβαια. Και βλέπω φυσάει λίγο παραπάνω σήμερα, ε. Φυσάει λίγο παραπάνω, αν και ήμασταν τυχεροί σήμερα, γιατί μέχρι και τις 11.30 που ήταν το τελευταίο δρομολόγιο, ο καιρός ήταν τέλειος. Α, ήταν τέλειος. Μετά τις 12 ξεκίνησε λίγο ο αέρας, ναι. Για πείτε μας σήμερα πώς εξελίχθηκε έτσι, πώς πήγε ο εορτασμός, κάτω από ειδικές συνθήκες, δύσκολη συγκυρία. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, αν και περιμέναμε πολύ παραπάνω κόσμο σε σχέση με πέρυσι, επειδή ο κόσμος ήταν ήδη κλεισμένος στα σπίτια του το τελευταίο διάστημα. Ναι. Δυστυχώς ο κόσμος φοβήθηκε, να το πούμε, δεν είχε τα χρήματα, γιατί υπάρχει και μια τιμή για να περάσει απέναντι με τα καραβάκια. Έτσι ο κόσμος ήταν πολύ σιγανάρχο, ήταν και πολύ ταπεινά, δυστυχώς. Εντάξει, είναι αυτοί οι περιορισμοί, ξέρετε, καμία φορά και αυτοί οι ψυχολογικοί περιορισμοί που σου και μένουν. Αυτό με τη μάσκα, ναι, με τις αποστάσεις, ήταν το λιμεναρχείο, δεν έδινε τα περιθώρια να στριμωχτεί ο κόσμος. Ο τόπος σας βέβαια διατηρείται το ίδιο όμορφος. Βέβαια. Και με τουρίστες και χωρίς τουρίστες και με COVID και χωρίς COVID. Εμείς εδώ στην Αγία Μαρίνα δεν καταλάβαμε COVID. Ευτυχώς. Εντάξει, ναι, όπως το πάρει βέβαια, έχετε δίκιο. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, οι προσδοκίες για την τουριστική σεζόν οι εφετινές είναι υψηλές? Να σας πω, μέχρι και το Μάιο, μέχρι και το Πάσχα, είχαμε πολύ ψηλά το πύχη. Δυστυχώς όσο περνάνε οι μέρες, ναι, καθυστερεί ο τουρισμός, κάθε εβδομάδα αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε μόλις μπει ο Ιούλιος να έχουμε πληρότητα σε αρκετά ξενοδοχεία εδώ στην Αγία Μαρίνα και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε δυναμικά έστω και για 3 μήνες, έστω και για 3-3,5 μήνες. Μάλιστα. Εντάξει, όμορφος τόπος. Γενικά, ποιες αγορές κάθε χρόνο ενισχύουν έτσι την Αγία Μαρίνα και στα Χανιά? Ποιες αγορές? Αγορές, δηλαδή η Βρετανική αγορά, η Γερμανική αγορά. Ναι. Εμείς έχουμε πολλούς Σκανδιναβούς. Α, Σκανδιναβοί. Νορβηγία, Σουηδία, Δανία. 90% είναι οι Σκανδιναβοί. Το θέμα είναι πως φέτος ευτυχώς έχουν δείξει κάποια δείγματα και από άλλες χώρες που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τον επόμενο μήνα. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με τα Θοδωρού, ανανεώσατε το ραντεβού για του χρόνου? Και βέβαια το ανανεώσαμε για του χρόνου. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε όντως ελεύθεροι, να είμαστε όλοι εμβολιασμένοι και να μπορούμε να πάμε με ανοιχτή καρδιά και με χαμόγελο. Επίσκεψη μία φορά το χρόνο στον εορτασμό το σημερινό? Ναι. Πλέον το νησάκι του Αγίου Θεοδόρου έχει την κυριότητα το Δασαρχείο Χανίων. Βέβαια. Έτσι υπάρχει σε καθημερινή... Καθημερινά υπάρχει εκεί φύλακα στο Δασαρχείο και δεν μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε το κύκλο γύρω από το νησί με βάρκα, αλλά δεν μπορούμε ούτε να κολυμπήσουμε. Μάλιστα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, να κάνω μια παρένθεση, τα Θοδωρού πλέον γίνεται αναπαραγωγή των Κρικρί. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura του 2000. Άρα είναι τόσο τα Κρικρί που είναι άδικο και κρίμα να πηγαίνει ο κόσμος όποτε θέλει και να τα φοβίζει και να πρέπει να μείνουν στο φυσικό του περιβάλλον. Είναι καλό. Μάλιστα. Που δεν μπορούμε να πάμε. Κυρία Πατεράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχετε εκεί. Και εσείς καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Αν έρθετε Χανιά και Αγία Μαρία, σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μια επιστουδιά. Βέβαια, με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Πατεράκη.